Πραγματικά το ιστορία με την διαπραγμάτευση ήταν μια πάρα πολύ μακριά ιστορία, η οποία θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα των εκλογών. Εμείς ελπίζουμε ότι θα καταλήξει. Θα καταλήξει και θα καταλήξει και θετικά για την ελληνική κοινωνία, γιατί τα μηνύματα που έχουμε όσον αφορά το χρέος και τη Δανειακή Σύμβαση από την ίδια την Ευρώπη είναι ότι πλέον έχει αλλάξει στάση. Και έχει αλλάξει στάση γιατί είναι δικές τους οι εκφωνήσεις, ξεκινώντας από τον κύριο Σούλτς, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η Ελλάδα εφάρμοσε πολιτικές λιτότητας, οι οποίες δεν τις απαιτούσε η Τρόικα. Ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μειωθεί. Άρα λοιπόν η διαπραγμάτευση, ξεκινώντας από το κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους που λέμε εμείς, mm-hmm. την αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης ή την επιμήκυση με μηδενικά επιτόκια, είναι λοιπόν μια ιστορία η οποία θα τραβήξει και για μας η μόνη κόκκινη γραμμή, και αυτό λέει στη δήλωσή του ο κύριος Βαρουφάκης, είναι το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, έχουμε λοιπόν χρόνο, κύριε Κουρέβη, με συγχωρείτε που σας το διακόπτω, αλλά παρακαλώ. Λέτε, κάνετε λόγο για μια μακρά περίοδο διαπραγμάτευσης και το ερώτημα είναι, υπάρχει αυτό το περιθώριο το χρονικό, γιατί πιέζουν και οι πληρωμές, πιέζουν και τα χρέη και τα ταμεία από ό,τι φαίνεται θα έχουν ένα πολύ μεγάλο κενό. Υπάρχει ο χρόνος γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τις πληρωμές και τις συντάξεις, για τις συντάξεις και τους μισθούς, mm-hmm. όπου εκεί στηρίζεται και ένα μεγάλο μέρος του εκφοβισμού της κυβέρνησης προς την ελληνική κοινωνία, είναι θέματα του κρατικού προϋπολογισμού, άρα είναι λυμένα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληρωμές. Όχι, είναι λυμένα με βάση όμως κάποια χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα που θα ερχόντουσαν τον Μάρτιο. Είναι λυμένα με βάση τον προϋπολογισμό. Τα χρήματα τα οποία θα έρθουν τον Μάρτιο έχουν να κάνουν με τις αποπληρωμές του χρέους. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία και όσο συνεχίζει η διαπραγμάτευση, εκεί θα δεις και λίγο τι θα κάνεις με τις πληρωμές σου, γιατί σας λέω, από τη στιγμή που συζητάμε για το χρέος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σαφώς και εμείς θα μπούμε και σε μια διαδικασία να τραβηχτούν και λίγο πίσω οι πληρωμές. Παρ' όλα αυτά, μισό λεπτά και τελειώσω. Δεν συζητάμε για τα ομόλογα κτλ. Γιατί το κάθε κράτος έχει τα εργαλεία για να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις. Και αυτά τα εργαλεία θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι τώρα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Mm. Δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις, γιατί στις όποιες απαιτήσεις της Τρόικας σκύβαν το κεφάλι και λέγανε ναι. Εμείς θα μπούμε πραγματικά σε μία διαπραγμάτευση ως εταίρος προς εταίρους. Κύριε Κουρέβη, να σας πω κάτι. Εντελώς απλοϊκά θα τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, έτσι όπως θα σκέφτονταν ένας άνθρωπος έξω. Λέτε ότι αυτά τα εργαλεία υπήρχαν, αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν. Βεβαίως. Δηλαδή, λέμε ουσιαστικά ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις θέλαν το κακό του Έλληνα και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει το καλό μας. Όλες. Δηλαδή, αυτά που λέτε τα βλέπει ο κόσμος με ένα σκεπτικισμό και αναρωτιέται αυτό που σας λέω. Υπήρχαν κάνει τα εργαλεία και δεν τα χρησιμοποίησαν, γιατί θέλαν το κακό μας. Εμείς αυτό λέμε, γιατί το σχέδιο ήταν διαφορετικό, είχαν άλλο σχέδιο. Είχαν το σχέδιο και το βλέπετε. Είχαν το σχέδιο του ξεπολύματος της χώρας. Όλα αυτά τα χρόνια, εν μέσω κρίσης, με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, και φτάσαμε σε αυτή την κρίση με βάση συγκεκριμένες πολιτικές πριν από το 2009. Από το 2009 μέχρι τώρα, ένα θεσμικό μέτρο για να μην ξαναγίνει η ίδια κατάσταση δεν πέρασε από τις κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν ήταν άλλος ο σκοπός τους. Ο σκοπός ήταν να σκύψουν το κεφάλι στους δανειστές, να ξεπουλήσουν τη χώρα, ήταν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους τα φίλια συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα. Ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι τα μέτωπα τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και ταυτόχρονα. Γιατί όλα είναι πρώτης προτεραιότητας θέματα. Πρέπει να έχουμε τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρώπη. Όταν δανείζεις σε χρήματα, δεν γίνεται να μην τα επιστρέφεις. Είπαμε εμείς ότι δεν θα επιστρέψουμε. Έτσι, είπαμε ότι ο ελληνικός λαός είναι παταχτζής. Σαφώς και όχι. Ναι, δεν μπορούμε λοιπόν να απαιτούμε, εάν δεν δεχτούν το κούρεμα για παράδειγμα, γιατί δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δηλαδή δεν έχουμε μια τέτοια θετική ανταπόκριση ότι θα πάμε για κούρεμα. Έχουμε επίσης δεσμεύσεις εντός. Δηλαδή έχουμε μισθούς που ο κατώτερος θα είναι 750 ευρώ. Έχουμε να μιλήσουμε για τις συντάξεις. Έχουμε να μιλήσουμε για τα κοινωνικά μας θέματα. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Κοιτάξτε, όσον αφορά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε, νομίζω, και πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Λέω για παράδειγμα, ήρθε τώρα η Νέα Δημοκρατία, ήρθε ο κ. Σαμαράς και είπε έμφυα, 7% μείωση, συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε τον έμφυα και πάνω σε αυτό έχουμε 7% μείωση και βλέπουμε στο μέλλον και κάτι καλύτερο. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει, τέλος ο έμφυα, τον ξεχνάτε, θα πληρωθεί κανονικά το 2014, δεν κάνουμε πίσω σε αυτό. Για το 2015 έρχεται ένας καινούριος νόμος για τα ακίνητα, για τη φορολογία, τη φορολόγηση των ακινήτων, λέει. Πιο δίκαιος, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν μας λέει κανείς όμως τι σημαίνει μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Τελείως διαφορετικά βλέπετε εσείς τη μεγάλη ακίνητη, τελείως εγώ, τελείως η Κλεοπάτρα ενδεχομένως. Ποια είναι, δεν πρέπει εγώ να ξέρω όταν θα πάω να ψηφίσω, τι με περιμένει? Κοιτάξτε, καταρχήν σας είπα και πριν ότι όσον αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας εντός μισθής συντάξης, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό. Εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη για το τι θα γίνει με το κούρεμα του χρέους και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ήδη τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λέγαμε πριν από ένα χρόνο ότι θέλουμε κούρεμα του χρέους και κανένας δεν έλεγε ναι, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα βλέπουμε ότι θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε ήδη για κούρεμα του χρέους. Να σας πω ακόμα, το έχετε δει κι εσείς, ότι οι ίδιοι μιλάνε και βάζουν και νούμερα. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι, 120 δις κούρεμα του χρέους, θα βοηθήσει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ίδιους τους δανειστές. Από εκεί και πέρα, σαφώς και καταργεί το ΕΜΦΙΑ. Είναι καταχρηστικός, παράνομος νόμος. Αντικατάσταση ότι θα υπάρξει κάτι. Θα υπάρξει με το φόρο μεγάλης, με την θέσπιση του περιουσιολογίου και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτό το μεγάλη είναι το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα. Αυτό γιατί ακούσαμε μία φορά 200.000. Μία φορά ακούσαμε 450. Δεν είναι 200.000, είναι πολύ παραπάνω. Καταρχήν, για να μπει σε αυτό το μέτρο, θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κοιτάξτε, στη δικιά μας την περιοχή, στην Κορινθία, έξω από την Κόρινθο, αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000 ευρώ το στρέμμα αντικειμενική περιουσία. Χρήματα τα οποία στην ουσία πρακτικά είναι κάτω από το μισό. Άρα λοιπόν, μειώνοντας καταρχήν τις αντικειμενικές αξίες και από εκεί και πέρα το οικονομικό επιτελείο, ανάλογα και με τις απαιτήσεις και με τις ανάγκες που έχει, θα καθορίσει και το ακριβές ποσό του φόρου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Και θα είναι φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν συζητάμε για τους... Άρα θα φορολογήσετε, λέτε, και θα φορολογηθεί. Γιατί η μεγάλη περιουσία σημαίνει κεφάλαιο. Έτσι, το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο. Με αυτό συζητάμε και οι φόροι, τουλάχιστον σε δικιά μας λογική, ο φόρος, πέρα από το ανταποδοτικός, θα είναι και κλιμακωτός, θα είναι και αναλογικός, ανάλογα και με την περιουσία και το εισόδημα του καθενός. Δεν θα είναι ένα συντελεστής για όλη τη χώρα, για όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Παναγωπούλου. Είναι δεσμεύσεις που γίνονται καθημερινά και από τα στελέχη και από το κοινό. Οι δεσμεύσεις δημιουργούν και υποχρεώσεις, λοιπόν, κύριε Κουρέμπε. Βεβαίως, και είμαστε εδώ να τις αναλάβουμε. Κυρία... Πραγματικά, φτάσαμε σε, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, σε κάποιες πολιτικές οι οποίες κανονικά διέλυαν τη χώρα. Δεν ήταν όμως ζητήματα τα οποία ανέκυψαν μέσα στην πενταετία. Ήταν η λογική η οποία έρχεται από τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από τη μεταπολίτευση και μετά. Μετά λέτε, αφού δική σας έχουν έρθει το Πασόκ. Μετά λέτε. Δεν έχουν έρθει το Πασόκ. Αυτό το. Κύριε Κωνσταντινίδη, εμείς ήμασταν πάντα απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές. Από το 1998, ακόμα και έστω το Ραγκασάκη στη Βουλή, έλεγε ότι πάμε σε λάθος δρόμο. Αυτά τα οποία κάνουμε. Από το 3,5% ακόμα. Το 3,5% ακόμα. Δεν ανακαλύψαμε χθες την κρίση. Δεν ανακαλύψαμε χθες τα αδιέξοδα της ελληνικής πολιτικής. Δεν ανακαλύψαμε την αδιαφάνεια και το σάπιο πελατειακό πολιτικό σύστημα. Τα λέγαμε επί σειρά ετών. Ήρθε η ώρα, ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, να το αφογκραστεί και να δει και να εκτιμήσει και τις προηγούμενες πολιτικές του 3%. Γιατί δεν πάμε στην κυβέρνηση μόνο από κάποιες εξαγγελίες λόγω ανάγκης. Πάμε γιατί είχαμε και μια πορεία μέσα στην κοινωνία, με το κεφάλι ψηλά, αξιοπρεπής πορεία, πορεία καθαρότητας. Και αυτό δεν σας προβληματίζει, κύριε Κουρεμπέ, όμως, ότι αυτή η ψήφος του κόσμου ή τουλάχιστον μιας μερίδας του κόσμου μπορεί να είναι καθαρά αντιδραστική και τιμωρητική προς τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν? Γιατί άλλο να πιστεύουν στις θέσεις τις οποίες εκφράζει η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλο πράγμα είναι να ψηφίζει κάποιος βάσει αντίδρασης. Όχι μόνο μας προβληματίζει, το ξέρουμε κιόλας. Γι' αυτό και σε κάθε. Αναφέρομαι στις πολιτικές που λέτε του 3%, γι' αυτό το λέω. Και σε κάθε αναστροφή με τον κόσμο. Λέμε αυτό το πράγμα, ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ξαφνικά όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έρχεστε από εμάς γιατί έχετε χάνετε τη ζωή σας, χάνετε το μέλλον σας και το μέλλον των παιδιών σας. Εμείς αυτό που δεσμευόμαστε είναι ότι από την επόμενη μέρα θα σας κερδίσουμε. Θα σας κερδίσουμε σαν κοινωνία, θα σας κερδίσουμε σαν ανθρώπους. Γιατί θα ξεκινήσουμε μια άλλη λογική από τη δημόσια διοίκηση, από το καθάρισμα αυτού του σάπιου πελατειακού συστήματος. Και στη λογική της ανάπτυξης, που όλοι ευαγγελίζουν την ανάπτυξη, έχει λογική η ανάπτυξη συγκεκριμένη. Ναι. Το να δίνεις 350 εκατομμύρια στο ΜΟΡΕ για διφυγόντα κέρδη επειδή δεν πέρασαν πολλά αυτοκίνητα είναι μια λογική. Όταν δίνεις 14,5 εκατομμύρια σε βιομηχανία στην Κορινθία, επενδυτικό σχέδιο με μια θέση εργασίας, είναι λογική ανάπτυξης.
Όταν ζητάς να έρθουν επενδυτές χωρίς σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο το δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς εξαφάνιση της γραφειοκρατίας, την οποία το δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο άλλος να κάνει τη δουλειά του πρέπει να πληρώσει κάτι από το τραπέζι, το οποίο δεσμεύεται να το καθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το σταθερό πλαίσιο το οικονομικό, το οποίο εμείς λέμε ότι θα έρθει η ανάπτυξη αυτό. Και το πού κατευθύνει τα χρήματα, το πώς μοιράζει την πίτα. Γιατί τώρα η πίτα μοιράζεται σε λίγους και συγκεκριμένους. Εμείς λέμε ότι θα τη μοιράσουμε στην κοινωνία. Γιατί αν δεν πέσει χρήμα στην αγορά, ανάπτυξη δεν υπάρχει, ναι, να το ξεχάσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, κύριε Κουρεμπέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κ. Σπάνιος Κουρεμπές, υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Παναγοπούλου, κυρία Ιωάννα Παναγοπούλου, υποψήφια βουλευτής πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης από το Ποτάμι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να έχετε έναν καλό αγώνα και τα αποτελέσματα που θέλετε. Να είστε καλά. Τα αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό, κύριε Λαμπύρη. Όπου επιθυμείτε, για τον καθένα προσωπικά, με αυτή την έννοια το λέω. Να είστε καλά. Thank you.